Οι παρατεταμένες θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες και μετά με τη βροχή, η οποία έρνε 3 μέρες και έμεινε μέσα η δροσιά, τα σταφύλια πάθανε ραγάδες και σαπίσανε, δεν έμεινε τίποτα. Ναι. Ορίστε, κοιτάτε τα, αυτά είναι τα σταφύλια. Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή... Και μέσα γίνει. Ναι, τα πάντα, δεν υπάρχει, μπορεί να γίνει έλεγχος. Από γεωπόνους, από επόπτες, από ό,τι να είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή ζητάμε από την πολιτεία, από τον Υπουργό Γεωργίας. Αυτό δεν σώνεται με τίποτα. Όχι, για να ανοίξουμε μέσα πώς είναι. Με τίποτα. Για και δεν σου τα χέρι μέσα. Με τίποτα. Με τίποτα. Ορίστε, με τίποτα. Σάλιο όλο, τρέχει όλο. Ζητάμε από την πολιτεία, από τον Υπουργό Γεωργίας, όσο μπορεί να σκύψει επάνω στο πρόβλημά μας. Γιατί αυτή τη ζημιά έχουμε να την πάθουμε, αν δεν κάνω λάθος, από το 2002. Όλα τα κτήματα. Με τις βροχοπτώσεις. Όλα τα κτήματα σχεδόν του χωριού μας ήρθαμε και δείξαμε ένα κτήμα. Έχουν γίνει τα ίδια. Σκεπαστά και μη σκεπαστά, γιατί έπιασε η βροχή και μετά σκεπαστήκανε. Και για να βγει αυτό το σταφύλι, έχει πέσει προσωπική εργασία και πολλά έξοδα. Όλα τα κτήματα έτσι, ε. Όλα τα κτήματα είναι έξι, κάτω εδώ πέρα. Αυτό είναι σάπιο όλο. Δεν καθαρίζει. Και όσο περνάνε οι μέρες. Ναι, μέρα με την ημέρα επιδεινώνεται. Εδώ πέρα. Περίμενε. Επιδεινώνεται ραγδαία η κατάσταση. Έγινε αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα εστία, η οποία δεν βασχέται. Περίμενε, μιλήσει αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τελείωσε. Τελειώσαμε. Κόψω. Πού γίνεται, σάπιο. Δεν το κάνω. Δεν πάει αυτό. Δεν το κάνω. Πού θα πάει αυτό. Πού να πάει, ούτε είναι ο ποιός δεν τον παίρνει. Ποιος παίρνει είναι ο ποιός στα φίλη σάπιο να κάνει κρασί. Και πόσο θα το πάρουμε, αυτό είναι επιτραπέζιο. Πληρώνουμε το ΕΛΓΑ και το πληρώνουμε τούγκο τα χρήματα. Ξέρουμε ότι το ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή ανέβηκε στην οικονομία και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες μας καταστρέψανε. Η ζημιά είναι υπολόγιστη. Και έχουν πέσει τεράστια με τεράστια έξοδα και προσωπική εργασία. Όλα αυτά διαλυθήκαν τώρα. Ναι. Τα φυτοφάρμακα είναι όλα, τα χρωστάμε όλα στους γεωπόνους. Όλα τα κτήματα και περιμένουμε από την πολιτεία, όλα τα κτήματα έτσι. Και τα σκεπαστά και τα ξεσκεπαστά. Ας τον κρακόψω. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Σάπιο, είναι τέτοιο μούκλα τώρα. Αυτό τελείωσε. Ούτε για νοπία πάει τίποτα. Αυτό Γιώργο είναι για καταγωγή. Για πες. Για πες να είσαι εδώ. Κόφτε και πέταξε το κάτω. Κόφτε και πέταξε το κάτω. Κάνω δύο επάνω. Ναι, και μετά κόφτε και πέταξε. Πες για τις τράπεζες. Έχει πιάσει τώρα αυτό. Τελείωσε. Αυτό πέθανε. Ο εξαγωγέας δεν το παίρνει γιατί θα σα πει στο ψυγείο. Έχει όλο. Όλο σάπιο είναι. Όλο σάπιο. Για ενοπία δεν πάει, γιατί δεν μπορεί να βάλει το σάπιο να το πει ο κόσμος για κρασί. Τελείωσε. Σαλόνι δεν πάει, τελείωσε αυτό. Και αφού είστε όλοι χρεωμένοι τώρα, τι θα γίνει. Και οι γεωπόνοι, τα χρήματα τους περιμένουν από εμάς. Και εδώ, αν θέλετε να δείτε, βγάζετε. Σάπια όλα. Μέσα σε 3 μέρες, αντιλαμβάνεστε τώρα με τη ζέστη, πώς θα γίνουν μέσα σε 7-8 μέρες που είναι ακοπή στα φύλλα. Και αυτή τη στιγμή και να μπορέσουμε να κόψουμε δεν κόβεται. Και όλοι οι αγρότες τώρα είναι χρωμένοι στις τράπεζες. Όλοι. Στις τράπεζες και στους γεωπόνους χρωστάμε τουλάχιστον από 5 μέχρι 7 χιλιάρικα. Μεγάλη ζημιά, είμαστε πάρα πολύ χρεωμένοι. Έχουμε οικογένειες, μικρά παιδιά, παππούδες στο σπίτι που πρέπει να συντηρηθούν κι αυτοί. Προσπαθούμε να ζήσουμε με αυτά τα σταφύλια. Στα κτήματα και τα δικά σας, μεγάλη ζημιά. Ίδια, όπως είδατε σε αυτό το κομμάτι εδώ, υπάρχουν και στη γενικότερη περιφέρεια ίδια ζημιά. Σε άλλες μεγαλύτερες, σε άλλες λίγο λιγότερη, υπάρχει όμως ζημιά. Και τι θα κάνετε τώρα, περιμένετε τον ΟΓΑ να κάνει κάποιο... Το περιμένουμε να έρθει ο ΓΑΣ, το ΟΓΑ, περιμένουμε ότι εγώ είμαι 65-66 χρονών, και περιμένω από αυτά τα πράγματα να ζήσω και παλεύω μέρα νύχτα για αυτά τα στρέμματα που έχουμε εδώ πέρα να ζήσουμε. Αν είναι το πιθανότατο, το πιο συντομότερο, να
έρθει η Επιτροπή να ελέξει και να δει, γιατί όσο πάει ο καιρός και χάνονται και τελειώνει όλα τα σταφύλια και σε σύντομο διάστημα δεν θα υπάρχει σταφύλια πάνω καθόλου, θα έχουν φύγει όλα από την παραγωγή. Και σύντομα να έρθει να δει τι θα κάνουμε και πού θα τα τακτοποιήσουμε, τι θα γίνει αυτή η ιστορία. Η Ένωση έβγαλε μια ανακοίνωση ότι ζητάει από τον ΕΛΓΑ και τις υπόλοιπες επιτροπές να ελέγξουν τα κτήματα των αγροτών για να πάρουν την αποζημίωση. Κοιτάξτε, ήρθαμε χτες το βράδυ στο Καστράκι μετά από αίτημα των παραγωγών. Η ζημιά που αντιμετωπίσαμε, δεν πιστεύαμε καταρχήν στα μάτια μας αυτά που είδαμε χτες το βράδυ. Βέβαια ήταν και βράδυ και δεν μπορούσαμε να δούμε και την έκταση της ζημιάς, γι' αυτό ήρθαμε πάλι σήμερα εδώ. Αυτό που έχω να σας πω με απλά λόγια είναι ότι πρώτον, οι παραγωγοί δεν μπορούν να κάνουν συγκομιδή να το δώσουν για εινοποιία γιατί απαγορεύεται. Και θα χάσουν και ό,τι άλλα δικαιώματα έχουν. Είδαμε δειγματοληπτικά εδώ σήμερα στο Γιάννη του Ζορμπά το κτήμα, ότι η σύψη προχωράει μέρα με τη μέρα. Εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη ευαισθησία από την πολιτεία. Η πολιτεία και οι φορείς και οι πολιτικοί πρέπει να ήταν εδώ σήμερα πάνω στους παραγωγούς, να μην τους εγκαταλείπουν, να μην έρχονται μόνο όταν είναι οι εκλογές και ζητάνε τη στήριξή τους και να μην περιμένουν μόνο όταν χρειάζονται τη βοήθεια. Χρειάζονται και η παραγωγή βοήθεια από τους ανάλογους φορείς. Πιστεύω τώρα ο ΕΛΓΑ να κινηθεί σύντομα. Αυτό είναι βέβαια στην αρμοδιότητα του Δήμου, μακάρι να είχαμε εμείς τη δυνατότητα να το κάνουμε σαν Ένωση. Ο Δήμος πρέπει να κινηθεί άμεσα, να έρθει εδώ ο ΕΛΓΑ να δει τώρα που είναι το πρόβλημα. Βέβαια, αν το δει μέσα σε 10 μέρες μετά, δεν θα υπάρχει τίποτα από εδώ και θα έχει και πρόβλημα, να το πούμε και αυτό, θα έχει και πρόβλημα το κτήμα στους οφθαλμούς για τη χρονιά που έρχεται. Αν θα μείνει όλο το σταφύλι αυτό επάνω, γιατί δημιουργεί προβλήματα μετέπειτα στον οφθαλμό. Με την περιφέρεια σε επαφή έχετε έρθει? Κοιτάξτε, έχουμε έρθει και με την περιφέρεια και με τον κύριο Δέδε, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον, και με τον Περιφερειάρχη ήρθαμε χτες το βράδυ σε επικοινωνία. Έδειξε το ενδιαφέρον του. Αυτό που μας ζήτησαν είναι να κάνει άμεση ενέργεια ο Δήμος, να μπει το πρόγραμμα του ΕΛΓΑ, να ξεκινήσουν οι εκτιμήσεις. Βέβαια, σας λέω ότι ο ΕΛΓΑ κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από το σύστημα της Πάτρας. Ήδη το έχουμε ζητήσει από την πολιτεία. Δυστυχώς κοφεύει το Υπουργείο. Έχουμε ζητήσει να ενταχθούμε στον ΕΛΓΑ της περιφέρειας Ανατολικής Πελοποννήσου, εκεί που είναι γεωγραφικά η αρμοδιότητα της περιοχής μας. Ακόμα πιστεύω δεν έχει γίνει τίποτα. Το Υπουργείο να το δει με μεγαλύτερη ευαισθησία για να μπορεί να έχουμε αποτελέσματα πιο γρήγορα και άμεσα η παραγωγή να μπορούν να παίρνουν τις αποζημιώσεις. Είναι πολλά τα έξοδα να φτάσει εδώ. Πάρα πολλά τα έξοδα, τεράστια τα έξοδα και φανταστείτε την καθημερινή προσωπική εργασία. Για να βγει αυτό το κτήμα που βλέπετε και όλα τα κτήματα πέρα, απαιτείται καθημερινή προσπάθεια. Από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι. Φτάσαμε μία εβδομάδα πριν δώσουμε το εισόδημά μας, πριν δώσουμε την παραγωγή μας και όπως έχετε βλέπει 100%. 100% σε όλη την περιοχή. Και είναι χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες στρέμματα και είναι το αποκλειστικό μας εισόδημα. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα. Δεν είμαστε ούτε κτηνοτρόφοι, ούτε αλλοιείς, ούτε τίποτα. Γεωργοί, αγρότες. Και βλέπω ότι έχει καταστραφεί. Πείτε μας εσείς πώς θα ζήσουμε. Οι τράπεζες ζητάνε να είμαστε χρεωμένοι. Τα χαράτσια παρωτά το ένα μετά το άλλο. Βλέπετε ότι αν δεν πληρώσουμε ένα χαράτσι ένα μήνα, το δεύτερο μήνα έρχονται κόβουν το ρεύμα. Όλα τα μηχανήματα που απαιτείται μέσα να μπουν, τα νερά που ποτίζουμε, όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν. Από πού? Πείτε μου, από πού? Αν μπει κάποιος μέσα και μπορεί να πάρει αυτό το τραπέζι, είναι επιτραπέζιο. Τρώγεται νοπό. Τα είδατε προηγούμενες, μην σας τα ξαναδείξω. Πείτε μου να πάρει το σταφύλι και να φάει ένας μια ρόγα. Καταρχήν, μόνο και μόνο από τη δυσοδεία που έρχεται από το κτήμα δεν το παίρνει. Μυρίζει ξυνήλα. Συγγνώμη για την έκφραση, αυτή είναι. Από αγροτική περιοχή είμαστε. Αν πάτε στα πατητήρια και την περιοχή που τριγάμε, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Εμείς δεν έχουμε πατητήρια, αυτό είναι επιτραπέζιο σταφύλι και όμως είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί? Γιατί έχει καταστραφεί όλο. Και έχει χαλάσει όλο. Πείτε μου, δεν υπάρχουν μισθωτοί, δεν είναι συνταξιούχοι. Βλέπετε, βρίσκονται ανθρώπους μεγάλους, 65 χρονών και άνω να δουλεύουν, ενώ θα πρέπει να είχαν πάρει τη σύνταξή τους και να κάθονται. Και όμως προσπαθούν. Μέσα στη ζέστη, το χειμώνα μέσα στο κρύο, κόστος εργασίας εκτός από το προσωπικό τους. Πείτε μου, πώς θα βγουν αυτά τα χρήματα? Εμείς δεν μπορούμε να εισοδέψουμε. Δεν έχουμε να εισοδέψουμε, ορίστε. Εάν δεν διαφερθεί το ΕΛΓΑ που πληρώνονται. Πληρώνονται οι ασφάλειες για να ασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα. Τα καιρικά φαινόμενα, είμαστε εκτεθειμένοι. Στον ήλιο, στη βροχή. Στον κλάδο θα έρθουν. Στον κλάδο. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος προηγουμένως, είναι τα μάτια. Αν τα σταφύλια αυτά δεν κοπούν, που θα χαλάσουν. Να φύγουν τουλάχιστον από το κλίμα, να πέσουν κάτω, όχι να πάνε αλλού. Του χρόνου δεν θα βγάλει παραγωγή. Φέτος θα αποζημιωθούμε. Ελπίζουμε. Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την κίνηση. Του χρόνου που θα βγάλουν σταφύλια, πώς θα ζήσουμε εμείς? Όλα πηγαίνουν με ρυθμούς, συγγνώμη, χελώνας. Ναι. Λοιπόν, τα σταφύλια εδώ. Είμαι ο παραγωγός στο κτήμα που βρισκόμαστε. Θέλω να έρθει οποιοδήποτε είναι αυτός, θα νομίζει ότι ψευδόμαστε, λέμε ψέματα, να μας πει ποιος θα το φάει. Κοιτάξτε, τρέχει νερά. Το σταφύλι τρέχει νερά και μια
η μία ρόγα μολύνει την άλλη. Το χτίμα έχει τελειώσει. Πρέπει να έρθουν οι γεωπόνιοι σου πιο πολύ γρήγορα μπορούν για να ξεφορτώσουμε το χτίμα, γιατί το θέλουμε και για του χρόνου να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, να ξαναβγάλουν στα φύλλα. Αν σε 10 μέρες δεν έχουν γεωπόνιοι θα τις αμπήσει όλο. Δεν υπάρχει 10 μέρες. Μέρα με την ημέρα. Μέσα σε, αφού τρέχει νερό, ορίστε κύριε, κοιτάτε, τρέχει νερό. Κοιτάτε το νερό, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Ναι. Δεν έχουμε ρίξει νερό, τα σάπια είναι. Ζητάμε από την πολιτεία να μας βοηθήσει. Τον Υπουργό Γεωργίας τον παρακαλούμε. Τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, όλους τους αρμόδιους. Την κυβέρνηση. Τον κύριο Σαμαρά, γιατί είναι από αγροτική οικογένεια. Να σκύψει πάνω στο θέμα. Βεβαίως. Γιατί μας έταζε ότι θα βοηθήσουν τους αγρότες. Και είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσουν και οι τρεις. Όχι ο κύριο Σαμαρά μόνο, που είναι πρωθυπουργός. Και οι άλλοι ίδια ευθύνη έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Ολοκληρωτική καταστροφή, κοιτάξτε. Καταστροφή. Αυτό ούτε μπορεί να ενοποιηθεί τίποτα. Όλα και τα έξοδα είναι τεράστια.